Γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε ανθρώπους από όλες τις θρησκείες, από όλα τα διαφορετικά υπόβαθρα, αλλά και τους μετανάστες που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Και όλοι αυτοί κάνουν τη χώρα μας ισχυρότερη. Έτσι λοιπόν εδώ όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, για ακόμη μια φορά διατρανώνουμε τις ιδέες και τους θεσμούς επί των οποίων εδράζεται ο βίος μας. Η δημοκρατία του λόγου και του συνέλθεστε, διότι η νομιμότητα μπορεί να έρθει μόνο από το λαό. Ο ελεύθερος τύπος, η ελευθεροτυπία είναι απαραίτητη για να μην υπάρχει καμία αδικία και να υπάρχει λογοδοσία εναντί όλων των πολιτών. Η ελευθερία φυσικά στα θρησκευτικά πιστεύω, διότι είμαστε όλοι ενώπιον Θεού. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον Θεού. Επίσης υπάρχει κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ τους. Ελεύθερες εκλογές και δίκαιες εκλογές, διότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να εκλέγουν τους δικούς τους ηγέτες. Αμερική, αλλά το ίδιο σημαίνει ότι εξαρτάται από μια ειρηνική. Πολύ μηχανική δημοκρατία. Έκανα την η κυβέρνηση κάνει ό,τι ομαλότερη μετάβαση, γιατί αυτό κάνουν οι δημοκρατίες. Γι' αυτό το λόγο, αν και μπορεί να είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση κάποιες φορές, είναι σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, ειδικά, οι οποίοι τώρα εμπλέκονται στο δημόσιο βίο στις δικές τους χώρες. Διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Είναι το ισχυρότερο. Έχουμε δει διαφορετικές δημοκρατίες αντιμετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις και θα ήθελα να αναφέρω δύο εξ αυτών που είχαν αντίκτυπο στην Ελλάδα αλλά και στη ΣΥΠΑ και φυσικά είχαν αντίκτυπο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το πρώτο παράδειγμα εμπλέκει το παράδοξο μιας σύγχρονης that have delivered so much progress, have created στο εμπόριο λοιπόν, δύο κάποιοι θα επιλέγατε αν ήσασταν παρόν σε μια πλούσια ή μια φτωχή οικογένεια, ήσασταν γυναίκα ή άνδρας. Αν έπρεπε τυφλά να επιλέξετε σε ποια στιγμή της ιστορίας θα θέλατε να γεννηθείτε, αυτή θα ήταν τώρα. Αυτό είναι το δικό μου πιστεύω. Διότι ο κόσμος συλλογικά αυτά σχετίζουν
συνέχεια. Πολλές φορές έχουν λιγότερο περιθώριο για να διαπραγματευτούν τα ημερομίσθια, έχουν λιγότερα πλέον, έχουν περισσότερες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην διεθνή κόντρα. Υπάρχουν οικογένειες όπου εργάζονται ακόμη και τα παιδιά. Και όλα αυτά σχετίζονται με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Επίσης, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι αυτή η παγκοσμιοποιημένη άποψη αυξάνει τις τάσεις που ενισχύουν τις ανισότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και όταν βλέπουμε ανθρώπους όπως οι παγκόσμιες ελίτ, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι ζουν με διαφορετικούς κανόνες, αποφεύγουν τους φόρους, για παράδειγμα, χειραγωγούν τους ανθρώπους και εντοπίζουν τα διάφορα παραθυράκια που τους δίνονται. Είναι εκείνοι που συλλέγουν μεγάλο πλούτο, ενώ οι μεσαίες τάξεις παλεύουν καθημερινά. Τότε τούτο γεννά ένα αίσθημα αδικίας και μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι οικονομίες μας δεν είναι δίκαιες όλες τις φορές. Αυτή η ανισότητα τώρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις δικές μας οικονομίες και δημοκρατίες. Η ανισότητα κάποτε γινόταν ανεκτή, διότι οι άνθρωποι δεν είχαν ένα μέτρο σύγκρισης, όμως τώρα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι ανοιχτό, διότι όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και μπορούν να δουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Και οι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν καλύτερα το τι συμβαίνει, ακόμη και στο μικρότερο αφρικανικό χωριό. Μπορούν να δουν πώς ζουν οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Ακόμη και το πιο φτωχό παιδί στις δικές μας χώρες τώρα μπορεί να έχει μια αίσθηση του πώς ζουν οι άλλοι. Άρα, όχι μόνο αυτό αυξάνει την ανισότητα, αλλά επίσης όλοι μας έχουμε μια ιδέα για την ίδια την ανισότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ανισότητα είναι ένα από τα κύρια πεδία ενασχόλησης της οικονομικής μας πολιτικής. Στις δικές μας χώρες, στις ΗΠΑ δηλαδή, και στις πιο προηγμένες οικονομίες, θέλουμε οι άνθρωποι να ανταμείβονται για τα επιτεύγματά τους. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ανταμείβονται. Εάν, για παράδειγμα, ανακαλύψουν μια νέα υπηρεσία ή εφεύρουν ένα νέο προϊόν ή κάτι που θα βοηθήσει τους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν ένας διευθύνων σύμβουλος μπορεί να αμοιφθεί σε μία μόνο μέρα πολύ περισσότερο σε σχέση με τον ετήσιο μισθό ενός ανθρώπου, όταν οι εργαζομένοι δεν μπορούν να ανέβουν στην ιεραρχία, όταν όλοι βλέπουν ένα εργοστάσιο το οποίο κλείνει, ένα εργοστάσιο που ήταν ο πνεύμονας μιας πόλης ή μιας κοινότητας, τότε αυτό το αίσθημα τροφοδοτεί την ιδέα ότι η παγκοσμιοποίηση ευνοεί μόνο τις ελίτ. Και η αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές που δημιουργούν μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ χωρών. Αντί για μια κατάσταση εποφελής και για τα δύο μέρη, τότε οι άνθρωποι σκέφτονται ότι αν εσύ κερδίζεις, εγώ χάνω, και έτσι ψώνονται τύχη μεταξύ των ανθρώπων. Σε προηγμένες οικονομίες υπάρχουν εποχές όπου ακούγονται φωνές κατά της τεχνολογίας και κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν τις εργασίες που έχουν χαθεί εδώ και δεκαετίες. Αυτή η τάση απόσυρσης από ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι κατανοητή σε έναν βαθμό. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο του δικού τους μέλλοντος και έτσι οπισθοφορούν. Το είδαμε στην Ελλάδα, το έχουμε δει σε ΗΠΑ, το είδαμε και στην απόφαση του Brexit, στην απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ευρώπη.